Είναι γνωστή εδώ και καιρό η πρόθεση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τα δύο τμήματα που λειτουργούν στην Ιμαθία, ένα στη Βέρεια και ένα στην Άουσα, να μετακινηθούν στη Θεσσαλονίκη. Τώρα γίνεται προσπάθεια να συγκροτηθεί κοινό μέτωπο και να κανονιστεί μια συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Κανένας Υπουργός Παιδείας, όπως μέχρι τώρα, δεν υπέγραψε αυτή την απόφαση και από τη στιγμή που δεν συζητείται καλλικράτης εισαγωγικά στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της τριτοβάθμιας, κανείς να μην υπογράψει μεμονωμένα την όποια απόφαση Μιλόπουλου και η οποία ή το κατευθυνόμενη, όπως πολύ καλά ξέρουμε, αλλά δεν θέλω να μπω τώρα ξανά σε αυτή την διαδικασία. Μετράει το αποτέλεσμα, ότι υπάρχει η βούληση να φύγουν από εδώ και εμείς πρέπει να κάνουμε μία κίνηση όλοι μαζί, και η Περιφέρεια και οι βουλευτές, προς τον Υπουργό Παιδείας, για να μην υπογραφεί κάποια τέτοια απόφαση για το Δήμο της Βέρειας και για το Δήμο της Νάουσας. Η αλήθεια είναι ότι έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί τα πανεπιστήμια και οι σχολές, έγιναν με άλλα κριτήρια άλλων εποχών, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι τα δικά μας τουλάχιστον τμήματα δεν έγιναν στις εποχές των παχαίων αγελάδων, όπου όλες οι υποδομές στηρίχθηκαν και έγιναν από το κράτος. Και οι δύο οι Δήμοι πραγματικά μάτωσαν για να έχουν αυτό που με ευκολία άλλες περιοχές, και για λόγους που εύκολα αντιλαμβάνεστε και γνωρίζετε, λόγω προσβάσεων, τα είχαν με άνεση και με κρατικά κονδύλια. Ένα δεύτερο θέμα, επειδή μίλησε ο συνάδελφος κύριος Τσαβδαρίδης στην τοπική αυτοδιοίκηση, εννοώ κύριε Τσαβδαρίδη, για ραντεβού και συναντήσεις με υπουργούς, για την Άουσα γνωρίζετε πως ένα κρίσιμο θέμα είναι το θέμα του νοσοκομείου. Και σε αυτό το θέμα δεν χωράει καθυστέρηση. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει τάχιστα μια συνάντηση με τον Υπουργό, τον κύριο Λικουρέτζο. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει το νοσοκομείο Νάουσας, πώς ξεκίνησε, πώς έγινε και πώς στηρίχθηκε και στηρίζεται από την τοπική κοινωνία και από τους φορείς. Και νομίζω πως είναι κρίσιμη σημασίας, διότι τα ίδια στοιχεία λένε, μια και μιλάμε ότι όλα κρίνονται με βάση την οικονομία και τη βιωσιμότητα μιας μονάδας, ότι αυτή η μονάδα, αυτό το νοσοκομείο, κάθε άλλο παρά έμπαινε μέσα. Κάθε άλλο παρά έλλειμμα και παθητικό είχε. Δεν τα βλέπουμε τα πανεπιστημιακά.